Θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη τιμή να μιλάω μαζί σας. Και το λέω γιατί αισθάνομαι τιμή να μιλώ σε ανθρώπους που προσφέρουν στον πλησίον και εσείς έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην Κέρκυρα, όχι μόνο στην Αγγελικούλα που έφυγε. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε και μου δίνετε την ευκαιρία έτσι να πω δύο λόγια για αυτό το πλασματάκι. Είμαι λίγο συγκινημένη, μάλλον πολύ συγκινημένη με όλα αυτά που έγιναν. Το παιδί έμενε σπίτι μου ένα χρόνο. Ήταν μέλος της οικογένειάς μου. Μας έδινε χαρά η συντροφιά της. Τι θέλετε να σας πω? Θέλω να μου πείτε για τη σκοτεινή ζωή της με τον πατέρα της. Δηλαδή, προς τα έξω φαινόταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν υπερπροστατευτικός. Δεν άφηνε να βγαίνει, δεν άφηνε να μιλάει σε κανέναν, δεν άφηνε. Αλλά στην ουσία, το κορίτσι αυτό πρέπει να ήταν πάρα πολύ καταπιεσμένο. Σας είχε μιλήσει καθόλου για τα βάσανα που περνούσε σε αυτό το σπίτι? Ακούστε, δεν μίλαγε συχνά. Ήταν λίγο κλειστή στον εαυτό της. Όταν πρώτο ήρθε σπίτι μου ήταν ψυχικό ράκος με ένα επεισόδιο και αναγκάστηκε και της άνοιξα το σπίτι μου. Λοιπόν, με χαρά μου δηλαδή, όχι αναγκάστηκα, με χαρά της άνοιξα το σπίτι μου. Αλλά επειδή ήταν πολύ φορτισμένη από όλα αυτά που ζούσε, εγώ δεν της ζητάγα πολλές λεπτομέρειες, μόνη της όταν μου έλεγε κάτι. Δεν κατηγορούσε εύκολα τον πατέρα της. Πώς να σας πω, έζησε πάρα πολλά δύσκολα που δεν θα ήθελα αυτά να τα πω από τη τηλεόραση, γιατί ήταν προσωπικά της, ήταν ο πόνος της ψυχής της. Και νιώθω λίγο άσχημα, δηλαδή η ίδια δεν θα ήθελε να τα πω. Αλλά αγαπούσε, είχε αγάπη στη ψυχούλα της, είχε μια καρδιά με πολύ πολύ αγάπη. Αγαπούσε τους πάντες, έστω και αν κάποιοι την περιφρονούσαν. Δεν κρατάει κακία σε κανέναν. Μου έλεγε, νουνά μου, ό,τι και αν μου κάνει κάποιος, εγώ μέσα σε 2 ώρες το έχω ξεχάσει. Και να θέλω δεν μπορώ να κρατήσω κακία. Ακόμα και αν βρίσκομαι καμιά φορά σε παρέα που κουτσομπολεύουν άλλους ανθρώπους, σχολιάζουν διάφορα, εγώ νιώθω πολύ άσχημα και σηκώνομαι χωρίς να με αντιληφθούν και φεύγω. Δηλαδή είχε πολύ ευγένεια η ψυχούλα της. Και αυτά που μου έχει πει για τη ζωή της, αυτά εγώ δεν μπορώ να τα πω. Όχι, τα έχει καταθέσει. Εκείνο που μπορώ να πω είναι κάποια στοιχεία για την προσωπικότητά της, ναι, για το χαρακτήρα της. Βεβαίως. Είχε αξιοπρέπεια, δεν τα βάζε με τη μοίρα της, δεν έδειχνε σε κανένα το ψυχικό μαρτύριο που περνούσε. Ήταν πάντα χαμογελαστή, δηλαδή στο χωριό που τη γνωρίζανε, την ξέρανε πάντα μια κοπέλα χαμογελαστή. Κανένας δεν ήξερε τα μαρτύρια. Δεν έδινε δικαιώματα να κατηγορήσουν τον πατέρα της, πώς να σας το πω. Έζωσε άσχημα, ρούχα, παπούτσια, τσάντες, καινούρια δεν φόρεσε ποτέ στη ζωή της. Όλα ήταν από φόρια. Από τον ένα και από τον άλλο, παρότι δούλευε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήτανε πονόψυχη, έστελνε χρήματα μηνέως στη μία θεία της στην Αλβανία για τα φροντιστήρια κάποιου ξαδελφάκι της. Είχε πει τώρα το Δεκέμβρη τα χρήματα από τις υπερορίες που δούλευε σε Λάντζα, σε μια καφετέρια εδώ στην Κέρκυρα, θα πηγαίνανε για το χαμόγελο του παιδιού. Είχε απλό ψυχικό κόσμο, είχε χαρά μικρού παιδιού. Πώς να σας πω, ήταν αυτάρκης, δεν της έλειπε τίποτα, κανένας δεν ήξερε. Φαινόταν πάντα χαρούμενη. Βέβαια η ψυχούλα της θα ήξερε τι περνούσε, αλλά δεν έδινε δικαιώματα στο χωριό, ας πούμε, να κατηγορήσουν τον πατέρα της κυρίως, γιατί με τον πατέρα ζούσε τα τελευταία, όλα τα χρόνια, τα 15 τελευταία χρόνια. Ένας άνθρωπος που φοράει από φόρια, ένα κορίτσι που καθαρίζει σπίτια και ταυτόχρονα δουλεύει και σε καφετέρια και κάνει 10 δουλειές και στέλνει τα λεφτά του για να πάει φροντιστήριο κάποιο από τα αδελφάκια της ή στο χαμόγελο του παιδιού, είναι κάτι που ακούγοντας δεν μπορώ να σας περιγράψω πώς αισθάνομαι, πραγματικά. Κυρία Στεφανίδου, να πούμε λίγο κάτι στην Ονά, η οποία είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο. Εγώ σας το είπα και χθες που ήρθα εδώ και αναφέρθηκα πολύ στην Ονά της Αντζελίνας, γιατί αυτή την ώρα αυτό το πλάσμα κυδεύεται στην Αλβανία. Και στην Ονά αυτή αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια, mm-hmm, γιατί μόνο καλά έχει να πει για αυτό το πλάσμα και έτσι θα πρέπει να αντιθυμούνται την Αντζελίνα, η οποία μαρτύρησε εν ζωή και με το θάνατό της και πέρναγε τόσο δύσκολα.
Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και δημόσια την κυρία Μαντώ και την οικογένειά της που είναι από την πρώτη στιγμή στο πλευρό μας και έκανε όλες τις διαδικασίες και μας βοηθάει και θέλει τη δικαίωση της Αντζελίνας. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι, όπως και η ίδια μου έχει αναφέρει, είναι ότι πολλές φορές μπορεί να την περιφρονούσα να μας το πει αυτό σαν παραδουλεύτρα που δούλευε κτλ. Αλλά το μεγαλείο της ψυχής αυτού του παιδιού που έγινε και χριστιανή και όλα, και την αγάπη που έτρεφε στην ονά της και όλα αυτά τα λόγια αγάπης που είχε για κάθε άνθρωπο. Να θα ήθελα ρωτήσω. Να πείτε αυτό, κυρία Μαντώ, θέλω να ρωτήσω που μας έχετε θέλω να ρωτήσω, κυρία Μαντώ, ναι, θέλω να ρωτήσω και για το πώς άλλαξε την ψυχολογία της, τη ζωή της, αυτός ο έρωτας, αυτή η σχέση που είχε, που επειδή ήταν πολύ κοντά σας και σας ένιωθε μαμά της στην ουσία, είσαστε πνευματική της μητέρα, αλλά είσαστε και επί της ουσίας κοντά της, σας είχε εξομολογηθεί τον έρωτά της. Ναι, ήθελα να πω ένα περιστατικό για να δείξω πόσο αγαθή ήταν, ναι. Και θα σας απαντήσω και σε αυτό που μου είπατε. Λοιπόν, εάν την κερνούσα ένα γλυκό στο σπίτι που βρισκόμαστε, έτρωγε το μισό και το υπόλοιπο το φύλαγε για τον πατέρα. Και μια φορά της είχα δώσει 5 αμύγδαλα, θυμάμαι, και τα φύλαξε να τα φάει μαζί με τον πατέρα. Αυτό μου είχε κάνει τόσο πολύ μεγάλη εντύπωση και απορούσα πώς ο πατέρας έχει μια τέτοια συμπεριφορά προς ένα τέτοιο πλάσμα, γιατί έχω και εγώ παιδιά και ξέρω από αυτά. Τι να σας πω, αυτό με είχε συγκινήσει πάρα πολύ, αυτό το πράγμα με το φαγητό, ότι και αν έδινα το μισό πήγαινε στον πατέρα. Λοιπόν, να σας πω τώρα και την είδα για πρώτη φορά έτσι πραγματικά να λάμπει. Ήταν πέρυσι την ημέρα των Χριστουγέννων που έφαγε για πρώτη φορά στο σπίτι του θετού πατέρα του Αλή και βρέθηκε μετά από πολλά χρόνια μέσα σε μια οικογένεια που της έδειξε πολύ αγάπη και ήταν χαρούμενη. Ήρθε το βράδυ στο σπίτι, μ' αγκάλιασε σφιχτά και μου είπε: «Νουνά μου, σήμερα ήταν η πιο όμορφη μέρα της ζωής μου. Με τον Αλή μου και με τους γονείς του και τους θείους του είπαμε τόσα αστεία και γελάσαμε πολύ που δεν μου έχει ξανασυμβεί. Και είμαι πολύ χαρούμενη». Και από όταν άρχισε να ερωτεύεται με τον Αλή, άλλαξε η ψυχολογία της. Φαίνονταν όλοι μας έχουμε ερωτευτεί και ξέρουμε πώς νιώθουμε. Τι να σας πω. Και ήταν και αυτή έτσι πολύ ευτυχισμένη. Και επειδή έμενε σπίτι μου πλέον και δεν υπήρχε η καταπίεση τόσο στενή όσο ήταν στο σπίτι, ήταν χαρούμενη. Είχαν μια επικοινωνία, βλεπόντουσαν που και που. Κάνανε όνειρα, μου έλεγε: «Νουνά μου, είμαστε και οι δύο πρόσφυγες, ξένοι σε ξένη χώρα και αγαπιόμαστε πάρα πολύ. Θα κάνουμε δική μας οικογένεια». Ο Ευτύχιος ήταν ο θετός πατέρας του Αλή, ετοιμάζεται να μας στήσει σπίτι, ένα σπιτάκι δίπλα στο δικό του. Αγόραζε με τις οικονομίες της νοικοκυριού, αγόρασε πλυντήριο, κρεβάτι που τα είχε συσκευασμένα αυτά. Πετσέτες, εντόνια. Όμως δυστυχώς τα όνειρα μείναν όλα στη μέση. Τι να πω. Ήταν ένα πλάσμα, σε κάθε 100 χρόνια συναντάει κανείς τέτοιον άνθρωπο. Γιατί αυτό... και εγώ στην πιάτσα είμαι τόσα χρόνια, έχω γνωρίσει πολλούς ανθρώπους, γνωρίζω. Ξέρετε, αυτό κάνει αυτό το έγκλημα ακόμη πιο τραγικό. Δηλαδή, ένας πατέρας που έχει ένα πλάσμα να τον υπηρετεί μια ζωή, να του προσφέρει, να φυλάει την μπουκιά από το γλυκό της την για μπουκιά, να του την πάει, την μπουκιάτσα του την προσφέρει, ένα τέτοιο πλάσμα, πώς μπορείς να του δείχνεις τέτοια αγριότητα. Και καλά, να παραφερθείς κάποια στιγμή, να κάνεις μία κίνηση, κάτι, να το βλέπεις να σπαρταράει έξω, να πεθαίνει στον κήπο, να έχει πηδήξει από το παράθυρο και να είναι έτοιμο θάνατο και να σου λέει «κρυώνω, σ' αγαπάω» και με το τσιγκέλι να το αποτελειώνεις. Δεν ξέρω, ίσως και η προσωπικότητα της μικρής, που είχε τέτοια αγάπη για όλους και τέτοια προσφορά και τέτοια καλοσύνη, να μας σοκάρει ακόμη πιο πολύ αυτό το έγκλημα. Δηλαδή, βεβαίως, έχει μεγάλη σημασία που λέτε. Έτσι είναι ακριβώς. Λέει, πώς μπορείς σε ένα τέτοιο παιδί που σου έχει προσφέρει τόσα χρόνια πραγματικά, πώς μπορείς να φέρεσαι έτσι. Γενικότερα, όχι μόνο εκείνη την ώρα που ήταν πολύ φρικτό αυτό που έκανα, αλλά γενικότερα... κατά τη διάρκεια της διαμονής εδώ πέρα. Να πούμε ότι θα κάνετε κι εσείς εκεί μια... Ναι, να το πούμε αυτό, ότι επειδή ελέγχθη τις προηγούμενες μέρες, και πρέπει να το πούμε αυτό, επειδή ελέγχθη ότι το κορίτσι βεβαίως είχε βαφτιστεί χριστιανή, ναι, και έχουμε κινήσει όλες τις διαδικασίες, και με την κυρία Μαντώ και με την οικογένεια και με όλους όσους αγαπούσαν την Αντζελίνα. Βεβαίως η κυρία Μαντώ μας βοήθησε πάρα πολύ και την ευχαριστώ δημόσια και το ξέρει και η ίδια.
για όλες τις διαδικασίες, γιατί είναι και αυτή μάνα και ξέρει ότι το νεκρό σώμα ενός τόσο βασανισμένου πλάσματος, σαφέστατα το δικαιούται η μητέρα του, η οποία το κλαίει στην Αλβανία και η οποία θα το θάψει στον τάφο της πολυαγαπημένης της γιαγιάς. Από εκεί και έπειτα όμως, επειδή το κορίτσι είχε βαφτιστεί χριστιανή από την ονά της, την κυρία Μαντώ, έχουμε κανονίσει για σήμερα, θα γίνει και η κηδεία της Αντζελίνας, χωρίς βέβαια το σώμα της, θα γίνει η κηδεία της στην Κέρκυρα και κατά το χριστιανικό δόγμα, με σεβασμό στη μνήμη της, επιμελία της νονάς της, και έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες. Υπάρχουν δύο μαμάδες να μην αποχαιρετήσουν, υπάρχουν... η πνευματική της και η βιολογική της. Που τις ενώνει ο ίδιος πόνος, και αυτό που τις ενώνει είναι ο αγώνας για τη δικαίωση της ψυχής της Αντζελίνας. Μάλιστα.